και Χρήστο Τσιγουρή. είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται να μην αφήνει λοιπόν περιθώριο συνεργασία μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τι, τι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώ τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε όλα τα θέματα που έθεσε ο Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του, τη πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται βέβαιο ή σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση, η κάλπη τη απλή αναλογική, μπορεί να δώσει κυβέρνηση μεταξύ του με το πρώτο και το τρίτο κόμμα. Είναι άλλωστε ένα έβριμα που είχε αποτυπωθεί και στην δημοσκόπηση που έκανε το Open την περασμένη εβδομάδα, όπου σε μια εξακομματική βουλή υπάρχει πιθανότητα τα δύο κόμματα να κυβερνήσουν, αν βέβαια τα ποσοστά ήταν κοντά σε αυτά που, είχνα, που είχαν, που ανοιχνευθεί. Με βάση αυτό ο κύριος Τσίπρας μίλησε σήμερα για τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος. Εδώ λοιπόν είναι ω προπόθεση η πρωτιά και δεν υπάρχει το θέμα τη κυβέρνηση των ηττημένων. Και την ίδια ώρα ο κύριο Τσίπρα Ανοίγει το παράθυρο στο Πασόκ, ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο του Πασόκ, λέγοντα ότι μπορούν με τι 11 προτάσει που θα παρουσιάσει αύριο να συζητηθούν όλα τα θέματα στα οποία, είτε λίγο είτε περισσότερο, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά. Και τέτοια θέματα είναι η στήριξη του Εθνικού Συστήματο Υγεία, είναι η υπόθεση των υποκλοπών που είχε θύματα. Πρόσωπα και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο κόμματα mm. έχουν μιλήσει για εξεταστική για τη διερεύνηση αυτή τη υπόθεση. Θέματα όπω τα τέμπη και το κράτο που αποδείχτηκε ότι λειτουργούσε όπω λειτουργούσε στο ζήτημα των σιδηροδρόμων. Θεωρούν λοιπόν ότι από αύριο μπορεί να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Είναι το πρώτο δείγμα γραφή, όπου μετά την πρώτη κάλπη και με πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συναντηθεί με το ΠΑΣΟΚ και τα πρόσωπα θα μπουν σε δεύτερο δρόμο. Την ίδια ώρα βέβαια που ανοίγει το παράθυρο στο Πασόκ, είδαμε τον κύριο Τσίπρα να κλείνει την πόρτα στο Γιάννη Βαρουφάκη, λέγοντα πολύ καθαρά ότι για τον ίδιο θέμα νομίσματο δεν υπάρχει. Λύθηκε το 2015, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να επανέλθει σε τίποτα τώρα. Και βέβαια έχουμε και την σφοδρή αντίδραση, αν με επιτρέπει, Ματίνα, για τα σενάρια, αυτέ τι πληροφορίε περί συνάντησή του με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είπε ότι δεν κάνει συναντήσει στο παρασκήνιο, συναντήσει μεταξύ αρχηγών. Πολιτικών αρχηγών γίνονται στο φω τη ημέρα και βέβαια τα απέδωσε σε μια τακτική τραμπισμού και fake news που υιοθετεί, όπω υποστηρίζει ο κύριο Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία, σε μια προσπάθεια να μην δώσει απαντήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λένε στελέχη τη Κομμονδούρου, η εκλογική περιφέρεια των Σερών. Κατεβαίνει ο κύριο Καραμαλή υποψήφιο. Γιατί ερωτά τον Πρωθυπουργό, και επειδή όπω λένε δεν έχει απάντηση, δείχνει προ το ΣΥΡΙΖΑ για να αναφερθεί στον Νίκο Παπά.